Με αφορμή τη συμπλήρωση 10 ετών από το θάνατο του Θανάση Καλόπουλου, διεξήχθη ο καθιερωμένος ποδοσφαιρικός αγώνας στη μνήμη του από την ποδοσφαιρική ομάδα του Συνδέσμου. Ο αγώνας έγινε στο Δημοτικό Γήπεδο Αμπελοκήπων και το παρόν έδωσαν πολλοί διαιτητές όπως και άλλοι παράγοντες του ποδοσφαίρου. Δυστυχώς ένα παιδί το οποίο πήγε δεν μπορεί να το γυρίσουμε πίσω. Έτσι είναι η ζωή, και προσπαθούμε και πολύ άδικα εννοείται, νέο παιδί. Εμείς από την πλευρά μας προσπαθούμε και καθιερώσαμε και θα, όσο υπάρχουμε σαν σύνδεσμος, θα γίνεται αυτό το παιχνίδι, η μνήμη του, για να θυμόμαστε αυτόν τον άξιο πρώην άξιο διαιτή. Γιάννη, θέλω να γυρίσω λίγο το χρόνο πίσω, βλέποντας τον Δημήτρη Καλόπουλο, που σίγουρα βέβαια και ο αδερφός ήταν πολύ μεγάλος διαιτής, έτσι που έγραψε τη δικιά του ιστορία. Ήταν πάρα πολύ καλός διαιτητής. Παίζοντας για τον αδερφό του, πόσο δύσκολο είναι αυτό το συνέστημα να παίζεις για το πιο αγαπημένο σου πρόσωπο, έτσι. Χάνεις τον αδελφό σου, δεν το συζητάμε. Η λέξη τα λέει όλα. Εδώ εμείς είμαστε φορτισμένοι, από οποίο δεν είμαστε τόσο κοντά, μπορώ να πω. Αλλά τι να πούμε τώρα για την οικογένεια του Θανάση, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Δηλαδή θα το αδικήσουμε. Πάντως ο σύνδεσμος πάντα θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και πάντα θα στηρίζει αυτήν την οικογένεια, έτσι. Πάντα βλέπετε γιατί σχεδόν πάρα πολλά μέλη του ΔΣ ήταν εδώ πέρα. Να πω το λιγότερο που μπορούσα να κάνετε, να δώσετε και το όνομα της αίθουσας, έτσι. Η τιμή μας είναι, εντάξει, το έχουμε κάνει, είναι γνωστό σε όλους, ότι ονομάζαμε την αίθουσα που κάνουμε τα μαθήματα. Από εκεί και πέρα κάνουμε αυτή την εκδήλωση για να τον θυμόμαστε.